Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε στο τρίτο Bat Cave. Επισήμως, πάμε ένα χειροκρότημα. Το τέταρτο δεν είναι. Το τρίτο. Όχι τίποτα, λένε και το αδερφού σου. Το έχω δανειστεί, δεν είναι και δικό μου. Τρίτο Bat Cave. Και εντάξει, έχω εδώ την καλύτερη παρέα που μπορούσα να έχω. Ειδικά για Marvel. Ειδικά για Marvel. Τι θα συζητήσουμε σήμερα, να πω και να πω στο intro. Θα συζητήσουμε για τις ανακοινώσεις που έκανε η Marvel στο San Diego Comic Con. Ανακοίνωσε τις Παναγιάς στα μάτια. Λοιπόν, αφήνω τα πολλά λόγια, ρίχνω τίτλους, φύγαμε. Marvel, ένα πρωί, πολύ πρωί, όταν λέμε πρωί, μιλάμε τώρα 5-5,5 ώρα το πρωί, έτσι. Εγώ για κάποιο ως γνήσιος βρικόλακας δεν με παίρνω ύπνος. Το ήξερες ότι είχε ανακοινώσει και κάτσαν τις δεις ή το είδες τυχαία? Το ήξερα, ναι, ότι θα έκανα, αλλά σκάσαν όλα μαζί, δεν είχα και ύπνο και κοιμήθηκα 7,5 ώρα το πρωί. Μπράβο. Και βγαίνει και ανακοινώνει Phase 4 τελειώματα, Phase 5 και σου λέει, επειδή δεν είναι αρκετά αυτά, Phase 6. Πάρε και Phase 6. Πάρε και Phase 6. Καλά, όχι όλο. Ναι, την αρχή και το τέλος. Το ενδιάμεσο το άφησε. Ναι. Αλλά ποιο είναι το θέμα? Οι fans γενικά της Marvel διαμαρτύρονται περί ποιότητας, ότι πέφτει η ποιότητα, αλλά ανεβαίνει η ποσότητα. Και σου λέω, Kevin Feige, ναι, το ακούω. Ας ανακοινώσω 100,000 ταινίες και σειρές. Πάρτα. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά ή γρήγορα γρήγορα, όπως το βλέπει ο καθένας, και να πάμε στο Phase 4. Να πούμε μέχρι τώρα τι έχει κυκλοφορήσει το Phase 4, έτσι, ένα Phase 4 που έχει χτυπηθεί από την καραντίνα, ναι, από την πανδημία και από αυτά full. Έχουμε χτυπηθεί και εμείς από αυτό. Και εμείς, ναι, όπως και όλοι. Τι κάνεις τώρα? Phase 4 έχουμε δει WandaVision, λέω μπερδεμένα τώρα σειρές και ταινίες, εντάξει, μην περιμένετε τότε. WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki η πρώτη σεζόν, Black Widow, Shang-Chi, Eternals, Hawkeye, No Way Home, Moon Knight, Multiverse of Madness, Mrs. Marvel και Thor, Love and Thunder. Γιατί μου τα κάνατε τούμπανο με το Love and Thunder. Όχι, Love and Thunder το λέω εγώ. Δεν το διορθώνω. Και εγώ Love το λέω. Μπράβο. Όλοι μπράβο, ρε Αντρέα. Πολλά πέντε. Ου, ανάποδο. Και πώς κλείνει το Phase 4? Μέχρι, έχετε να σχολιάσετε κάτι από όλα αυτά που είπα? Ποιο είναι το αγαπημένο σας project? Σου, σένα. Το δικό μου, ναι, από όλα αυτά, ναι. Νομίζω με διαφορά το Loki. Σε σύνολο, σου άρεσε? Σαν face? Όχι. Νομίζω ότι είναι το χειρότερο face της Marvel μέχρι σήμερα. Ποιο είναι το χειρότερο από αυτά? Το Mrs. Marvel. Με διαφορά. Για μένα το έχεις δει. Για πλάκ. Ναι. Το είδα και με παίρνει ύπνο σε κάθε επεισόδιο. Δεν τον είδες που ήταν λίγο όταν ήρθε? Το κατάλαβα και εγώ ότι το έχει δει το Mrs. Marvel. Το θέμα δεν είναι αυτό. Εντάξει, θα έλεγα και το No Way Home. Αλλά ποιοτικά. Όχι το χειρότερο. Ως το καλύτερο. Αλλά ποιοτικά σαν project και όχι σαν συναισθήματα που μας έβγαλε και το γηπεδικό, ναι, αυτό, ναι, συνέστημα που βγήκε. Η πρώτη σεζόν του Loki ήταν εκπληκτική. Ναι, αλλά το No Way Home το έσωσε λίγο το Phase 4. Γιατί... Ναι, από θέμα ταινιών, ναι. Και μετά το Multiverse of Madness. Εντάξει, ήταν καλύτερο. Δεν ήταν τόσο... Εντάξει, όχι, αλλά ναι, τόσο. Είχε κάτι ξεχωριστό το Multiverse of Madness, δεν έβγαζε κάτι. Αυτό. Και πώς κλείνει αυτό το Phase 4? Το Phase 4 λοιπόν κλείνει με το She-Hulk, τη σειρά She-Hulk στο Disney Plus, το οποίο κυκλοφορεί 17 Αυγούστου του 2022, και με το Wakanda Forever. Να τα πιάσουμε με τη σειρά. Ναι. Το She-Hulk, είπανε, δεν ξέρω, έχετε δει το τρέιλερ? Έχεις το τρέιλερ? Το είδανε. Το έχεις δει και εσύ, ναι. Δεν ξέρω αν προσέξατε έτσι λίγο περίεργο CGI. Σε αυτή είναι. Ναι. Εντάξει, όταν είναι. Όταν πιστεύω είναι, ότι εγώ. Όταν είναι με ρούχα κιόλας. Εγώ, άμα ξεκινήσω να φτιάχνω με CGI, πιστεύω σε κάνα μήνα θα έχω καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που βγάλανε. Και βγήκαν οι δημιουργοί και είπαν ότι αντιμετώπισαν προβλήματα, γιατί η πρωταγωνίστρια είναι full CGI όταν είναι μεταμορφωμένη, ναι, σε. Όλοι 100%. Σε είναι 100% CG χαρακτήρας. Και τι έχουν, ας πούμε, μάτια και. Άκου τώρα τι γίνεται. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Γιατί και εγώ που το διάβαζα δεν το πίστευα. Λέει, όταν την προσέλαβαν,
αυτήν για να. Ή νομίζω είναι δύο σκηνοθέτηδες. Λέει Marvel είναι. Τη είπαν ότι θα είναι full CGI η πρωταγωνίστρια. Και λέει εντάξει, Marvel είναι, θα ξέρουν αυτοί πώς. Θα βρουν τον τρόπο. Θα την κάνουν τέλεια. Ελάτε όμως που δεν ήξερα τον τρόπο και έπρεπε όλα να τα βρουν από την αρχή. Και δοκιμές σε δοκιμών, προβλήματα, αυτά, το ένα τ' άλλο. Οπότε είχαν λέει προβλήματα τα οποία λέει ξεπεράστηκαν. Με δοκιμές, με αυτά, με το ένα, με τ' άλλο. Ξεπεράστηκαν. Και εγώ έχουμε να πω τώρα, δηλαδή συγγνώμη. Προσέλαβαν μια σκηνοθέτηδα. Τη είπαν ότι θα είναι ο χαρακτήρας full CGI. Εντάξει, τη Marvel πας να κάνεις σειρά, project. Ναι, δεν θα είναι CGI. Τι θα Super Hero, τέτοιο θα είναι. Ναι, full CGI θα έχει. Σι Hulk λέγεται, δεν θα είναι full CGI το τι θα είναι. Ναι. Τι θα την δίνανε Hulk. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, ας το ξεπεράσουμε αυτό. Επίση, γιατί πιστεύεις το τέλος η σειρά. Στο τέλος, ναι. Έτσι όπως θα βγει, θα έχει πάλι χάλια CGI την πρωταγωνίστρια. Ε, αφού από τα τρέιλερ τουλάχιστον αυτό φαίνεται. Μην πέσουνε διορθώσεις, τον διορθώσουν και άλλες διορθώσεις. Θα πέσουνε, γιατί φαγάνε και κράξιμο. Δεν αλλά... θα είναι τόσο άσχημος είναι. Ναι, θα το διορθώσουν, εντάξει, οκ. Βέβαια και εγώ πιστεύω πάλι θα ξενίζει λίγο στο μάτι. Βέβαια, γιατί έχω δει και σε μερικά σχόλια τα παιδιά που λένε εντάξει, το μάμι παραπονιέσαι για τα CGI στις σειρές, γιατί είναι σειρές. Εντάξει, παιδιά, τι θα πει είναι σειρές. Είναι της Disney, δηλαδή ναι. Χρήμα, full. Ναι, ρε, φίλε. Το Disney Plus ήδη Marvel. Κοντεύει να ξεπεράσει το Netflix σιγά σιγά. Και θα το ξεπεράσει γιατί με τον τρόπο, με το ρυθμό που πέφτουν τα unsubscribe στο, ναι, στο Netflix, για πλάκα θα το ξεπεράσει. Ναι. Και unsubscribe μπαίνουν γιατί μπαίνουν στο Disney Plus. Γι' αυτό γίνεται αυτό. Τέλος πάντων, και κάτι άλλο, μια άλλη λεπτομέρεια για το She-Hulk είναι λέει ότι θα σπάσει τον τέταρτο τοίχο για πρώτη φορά MCU project. Το τέταρτο τοίχο είναι που γυρνάνε και μιλάνε στην κάμερα. Αυτό λέγεται σπάω τον τέταρτο τοίχο. Το WandaVision δεν είναι. Μπράβο, Αντρέα, έχει δίκιο. Δεν ξέρετε ούτε εσείς που σκηνοθετείτε τις Marvel τις τέτοιες. Που... Γιατί η ίδια το είπε, να ξέρετε. Ότι είναι η πρώτη το πρώτο MCU. Κάνουμε λάθος. Που θα σπάσει τον τέταρτο τοίχο. Και εγώ δεν νομίζω, νομίζω ότι το κάνει. Μίλαγε και η Wanda και ο Vision μίλησε. Ναι, έχεις δίκιο, έχει δίκιο, Αντρέας. Ναι, σίγουρα, ο Vision σίγουρα. Στο βανάκι, θυμάσαι. Που, ναι, που γυρίζει και κοιτάει που και καλά του παίρνει συνέντευξη. Ναι, σε μια και καρεκλίτσα. Και κοιτάει την κάμερα και λέει τι κάνω εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Άντε, γεια! Exposed! Λοιπόν, για να μην πούμε άλλο για το She-Hulk και δεν έχουμε και πολλές λεπτομέρειες. 9 επεισόδια θα έχει η σειρά. Πεις κάποιο ψαρίσεις ένα στο She-Hulk. Ο κλασικός Hulk. Εντάξει, ναι. Όχι, ρε. Στο She-Hulk δεν φαίνεται στο τέλος του τρέιλερ. Ο Easter Egg, ο Daredevil. Ο Daredevil που ναι, ναι. Ισχύει. Ναι, ναι, ναι. Θα έχει συμμετοχή Charlie Cox ως Daredevil. Ναι, τον οποίο Daredevil, από εκεί που δεν τον είχαμε καθόλου στο MCU, τον βάλανε παντού, ρε. Παντού! Σε όλες τις σειρές. Μη και δεν δει κανένα σε καμιά σειρά τη τέτοια. Βάλε τον Charlie Cox παντού να γουστάρουμε. Μπας και τον σώσουμε. Ναι, έτσι είναι η φάση εκεί πέρα. Δεν είναι μόνο ο Daredevil, είναι και ο Hulk, ο κανονικός ο Hulk. Είναι και ο κανονικός ναι, ο Hulk. Ναι, το σώζει γι' αυτό. Που από ό,τι βλέπω αυτός κιόλας την δημιουργεί την. Και σε κάποια στιγμή δείχνει ότι αυτή γίνεται και λίγο καλύτερη από αυτόν. Πιο δυνατή. Ή ότι έχει χάσει τις δυνάμεις του Hulk. Εάν υποθέσουμε από το πώς το πάει η Marvel με ναι. τους γυναικείους χαρακτήρες, ναι, σιγά όντως, σιγά όντως. Όλοι θα είναι πιο δυνατοί από ναι, τους ναι. άλλους. Το έχουν ψιλοξευτιλίσει με αυτό, τέλος πάντων. Εκτός και αν δεν είναι αυτό και είναι ότι ο Hulk χάνει τις δυνάμεις του σιγά σιγά, δεν ξέρω. Ναι, δεν έχουν τα δικαιώματα για τον κανονικό Hulk ακόμα. Γι' αυτό, γι' αυτό τον βγάζουν. 17 Αυγούστου, όπως προείπαμε, κυκλοφορεί στο Disney Plus. Α, είναι πρόσφατο. Πρόσφατα, σε 2 εβδομάδες δηλαδή, από όταν θα βλέπετε αυτό το βίντεο. Και πάμε στο δυνατό όπλο του Phase 4, που ναι, ναι. θα κλείσει με αυτή την ταινία το Phase 4. Το Wakanda Forever, το οποίο κυκλοφορεί στις 11 Νοεμβρίου του 2022, χωρίς Chadwick Boseman. Εντάξει. Γιατί ο άνθρωπος. Μας άφησε χρόνους, τι να κάνουμε. Κυκλοφόρησε τρέιλερ. Φοβερό τρέιλερ. Ωραίο. Για μένα μετά από το τρέιλερ που είδα βάζει υποψηφιότητα για την καλύτερη ταινία στο Phase 4. Ναι. Σόπαρ. Ναι. Ναι, ναι. Και για το λόγο του ότι βάζει υποψηφιότητα. Λοιπόν, να μην είναι να μην όχι, καμία ναι, σχέση. Έτσι, γιατί από το τρέιλερ ναι. δεν μπορείς να καταλάβεις. Τι σε εξέπληξε τόσο πολύ. Με εξέπληξε πάρα πολύ το ότι δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει καθόλου το τρέιλερ. Δείχνει ποιότητα. Δείχνει εκπληκτική κινηματογράφηση, φοβερά κοστούμια, φοβερά. Δείχνει ότι είναι πολύ ποιοτική ταινία. Και ότι είναι νταρκύλα. Ναι, ναι. Γιατί είναι και με το θάνατο του. Ναι, 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 του ναι. Τιτσάλα. Η καλύτερη ταινία είναι το Doctor Strange, έτσι. Phase 4. Από ποια άποψη, καλύτερη ταινία. No Way Home. Αυτά εσύ δύο. Multiverse of Madness. Τώρα, άμα είναι χειρότερες από αυτές.
Άμα είναι χειρότερη από αυτές τις δύο. Δεν νομίζω να είναι χειρότερη από αυτές. Δεν γίνεται. Γίνεται, αλλά. Να μην είναι, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε δει. Ναι, ναι, είναι πολύ μέτρηση. Είναι πολύ μέτρηση. Επίσης δεν είναι πολύ σύντομο το Phase 4. Πάρα πολύ σύντομο που τελείωσε. Σε σχέση με τα άλλα. Όχι, είναι το πιο μεγάλο που Phase 4 έχει βγει ποτέ λόγω των σειρών. Δεν υπήρχαν στα προηγούμενα σειρές. Λέει το πιο μικρό χρονικά. Ναι, χρονικά. Όχι, χρονικά είναι το πιο μεγάλο. Γιατί έχει τις σειρές μέσα. Είναι το πιο μεγάλο. Γιατί έχει σειρές. Δεν μας φαίνεται, γιατί δεν έχουμε ζήσει το πρώτο Phase και το δεύτερο. Ναι, όντως. Και το τρίτο μισό. Ναι, όχι, είναι το μεγαλύτερο το Phase 4. Και το Phase 5 θα το ξεφτυλίσω, για απλά θα το περάσει. Ναι, ρε φίλε. Που έρχεται. Τι ήθελα να πω. Εμφανίζονται στο τρέιλερ, τα έχω γραμμένα εδώ πέρα. Νακία, Οκόγε, Σούρι, Ραμότα και Μπακού. Από το πρώτο Black Panther. Και επίσης θα κάνει και τεμπούτο η Riri Williams ως Ironheart. Και ο Namor, σε αντίθεση με τα κόμικ, που είναι άρχον της Ατλαντίδας, για να μην τον μπερδέψουν με τον Aquaman της DC, εδώ θα είναι άρχοντας του Talokan. Το οποίο είναι. Το τίποτα. Το βγάλανε τώρα μόνο για τις ναι. ταινίες. Δεν θα έχει καμία σχέση με την Ατλαντίδα. Καλά κάνουν για να μην μπερδεύονται, ρε παιδί μου. Εντάξει, ναι. Γιατί αυτός, ένας που δεν ξέρει, σου λέει τώρα γιατί ο Aquaman και ο άλλος και αυτά. Να μην υπάρχουν θέματα, ρε παιδί μου. Καλά, μπορεί να υπάρχουν και τίποτα θέματα με τα δικαιώματα. Ναι. Και να το αλλάξαν έτσι και να μπορούσαν να βρουν κανένα παραθυράκι και να τον χώσαν. Πλοκή, το διαβάζω όπως το βλέπω εδώ. Η Queen Ramonda, η Σούρι, ο Εμπακού, η Οκόγε και η Ντόρα Μιλάτζε, συμπεριλαμβανομένες λέει της Φλόρενς Κασούμπα, πολεμούν για να προστατεύσουν το έθνος τους από τις παρεμβατικές παγκόσμιες δυνάμεις στον απόϊχο του θανάτου του βασιλιά Τιτσάλα. Καθώς οι Γουακαντιανοί προσπαθούν να ετοιμαστούν για το επόμενο κεφάλαιό τους, οι ήρωες πρέπει να ενωθούν μαζί με τη βοήθεια της War Dog Nakia και του Everett Ross, Martin Freeman, για να χαράξουν ένα νέο μονοπάτι για το βασίλειο της Wakanda. Παρουσιάζοντας τον Τένοκ Κουέρτα, τώρα μου τον λέω λάθος, συγχωρέστε με παιδιά, ως Namor, βασιλιάς ενός κρυφού υποθαλάσσιου έθνους του Talokan, όπως είπαμε. Στην ταινία λέει πρωταγωνιστούν επίσης η Dominic Thorne, Μικαέλα Κόελ, Μάμπελ Καντένα και Άλεξ Λιβανάλη. Τα πάω όλα. Λάθος σίγουρα. Τα έχω πει όλα λάθος σίγουρα. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι στο τέλος του τρέιλερ εμφανίζεται ο νέος Black Panther. Black Panther. Ή μάλλον η νέα. Η νέα Black Panther, γιατί. Να είναι η Νακία. Κάνει. Δεν νομίζω. Πρέπει να είναι η Σούρι. Κάνει μπάμ ότι είναι γυναικείο το σώμα γυναικείο πίσω από τη στολή του. Ναι, μα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπερδεύονται. Γιατί είδα από κάτω σχόλια και στο YouTube κάτω από το τρέιλερ και στο Instagram σε πολλά προφίλ που είδα από κάτω που γράφουν ότι μπορεί να είναι και άντρας. Ότι μήπως είναι ο Killmonger, μήπως είναι αυτή. Παιδιά, κάνει πάμε ότι είναι γυναίκα πίσω από μέσα από τη στολή. Ναι. Και ναι, για ναι, μένα ναι. είναι η Σούρι, όπως έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό σε αυτό εδώ το κανάλι. Ναι. Όπως γίνεται και στα κόμικ δηλαδή. Η επόμενη τέτοια, η επόμενη Black Panther. Είναι η Σούρι, οπότε νομίζω ότι είναι και φυσικό κυπόμενο και νομίζω ότι είναι ο μόνος αρσενικού τύπου χαρακτήρας που μετατρέπεται σε θηλυκού τύπου χαρακτήρας που υπάρχει λόγος ουσιαστικός και πρέπει να γίνει και κανένας δεν έχει πρόβλημα με αυτό. Εντάξει, όχι εγώ με τους άλλους, αλλά οκ. Η ταινία θα στηριχθεί πολύ στον θάνατο του. Ναι, θα είναι πολύ καταθλιπτική από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι. Τουλάχιστον στην αρχή. Εντάξει. Και βλέπω ότι υπάρχει και ένας διάδοχος. Είδα κάποιο μωρό που εμφανίζεται στο τρέιλερ. Μπορεί να είναι ο διάδοχος που τον προετοιμάζουν για τις επόμενες ταινίες. Μπορεί να μην συνεχίσει η Σούρι δηλαδή. Ελπίζω να μην το κουράσουν όμως πολύ και να πάει όλη η ταινία γι' αυτό. Δεν νομίζω. Να βάλουν μια αφιέρωση ναι, αλλά όλη η ταινία να στηριχθεί πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω. Λοιπόν, και όπως προείπαμε, το Black Panther κυκλοφορεί στις 11 Νοεμβρίου αυτής εδώ της χρονιάς που διανύουμε. Και με αυτό κλείνει το Phase 4 για να ανοίξει το Phase 5. Λοιπόν, θα τα πιάνουμε ένα-ένα τα project του Phase 5. Πρώτη κυκλοφορία του Phase 5 είναι το Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Ναι. Το οποίο κυκλοφορεί στις 17 Φεβρουαρίου. Είναι πολύ σύντομα μετά από το Wakanda. Ναι. Σας αρέσουν γενικά οι Ant-Man, οι ταινίες. Εσύ δεν την έχεις δει, νομίζω, Τη δεύτερη. Την πρώτη την έχω δει. Ναι, έχεις δει την πρώτη. Ναι, σου άρεσε η πρώτη. Όχι, μέτρη ήταν. Δεν μου πολύ άρεσε. Ναι. Εσύ τι έχεις δει και τις δύο. Ναι, μου περνάνε αδιάφορες, αλλά ναι. Περιμένω να δω το main κακό, οπότε αυτή την τρίτη. Όχι, ναι, και εγώ γι' αυτό. Εμένα η πρώτη με διασκεδάζει πάρα πολύ. Ναι. Είναι πολύ διασκεδαστική. Η δεύτερη είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Είναι τελείως αδιάφορο. Όχι αδιάφορο, είναι ό,τι χειρότερο. Με το ζόρι τη θεωρώ ταινία. Τώρα κάποια στιγμή θέλω να κάνω καλή κακή για να τα πω αυτό, οπότε δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Αλλά παιδιά, αυτό που είδα στο τρέιλερ. Ναι. Έχει βγει ένα teaser και έχει βγει και ένα leak trailer το οποίο έπαιξε σε private προβολή. Ναι. Αλλά έχει βγει σε βίντεο. Που δείχνει τον. Τον κακό. Να μιλάει με τον. Θα σας πω ακριβώς τι δείχνει. Λοιπόν, ακούστε τώρα.
τι γίνεται στο private trailer που παίχτηκε στο Comic Con. Λοιπόν. Που τελικά δεν είναι private. Έγινε λίγο κλασικά. Κάποιος έχει βάλει μια κάμερα, παιδιά. Έχει βάλει κάμερα, ναι. Στα μπούτια του πρέπει να έχει βάλει. Δεν φαίνεται. Φαίνεται το entry της οθόνης. Και τώρα, παιδιά, αυτό. Τώρα να πω, γιατί θέλω να το πω με αυτά τα κανάλια, να το πω. Με αυτά τα... Μην τα χαρακτηρίσω τώρα. Μου έχουν πάρει τώρα αυτό και το έχουν βάλει και κάνουν ολόκληρο βίντεο σχολιασμού στο leaked trailer, το οποίο είναι έτσι, ρε. Δεν φαίνεται τίποτα. Τι να δω που το κάνετε. Φαίνεται διαγώνια μόνο, λίγο φαίνεται. Εάν παιδιά, όχι να κάνεις τώρα και βίντεο ολόκληρο μόνο γι' αυτό. Δηλαδή, πόσα για τα views. Πες λίγο τη σκηνή να καταλάβω πια, γιατί έχω δει αρκετές σκηνές. Λοιπόν, στο trailer, ο Kang the Conqueror ρωτάει τον Scott αν είναι Avenger και αν τον έχει σκοτώσει ξανά. Και αυτός το απαντάει, ο τέτοιος του λέει, ναι, είμαι εκδικητής. Του λέει, εγώ είμαι κατακτητής. Μπούμ! Τι του είπε! Λοιπόν, επίσης λέει, που εκεί τρελάθηκα, παιδιά. Τρελάθηκα, εκεί το χάσα, Η πραγματικότητά σου, ό,τι αντιμετωπίζεις, ό,τι αποκαλείς ζωή, ξέρω πώς τελειώνει. Πώς το αντιμετωπίζεις, πώς νικέται αυτό. Αυτό ήθελα να σου πω. Πρέπει να υπάρχει μια δικαιολογία για να το νικήσεις αυτό το πράγμα. Παιδιά, ο άρχοντας του σπόιλε, μην δεις ταινία μαζί με το Καν. Θα σου πει λοιπόν, άκου τι γίνεται στο τέλος, αδερφέ. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό ανυπομονώ να δω το Ant-Man το τρίτο. Γιατί πιστεύω ότι θα είναι όλη η ταινία θα στηρίζεται πάνω στο κακό. Και θα είναι το τρέιλερ του κακού που θα ακολουθήσει στα επόμενα. Ας πούμε, στο Ant-Man θα μπορούσε να κερδίζει ο κακός που το έχουμε ξαναπεί. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ότι σίγουρα θα πεθάνει κάποιος στο Ant-Man. Σημαντικός, κάποιος σημαντικός. Κάποιος θα πεθάνει. Τώρα θα είναι ο Ant-Man, η γυναίκα του. Ο ίδιος ο Ant-Man. Θα είναι η Wasp. Γιατί έχω τρελαθεί με το Quantum Mania. Γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Φαίνεται ότι είναι πολύ σκοτεινό. Επίτηδες. Φαίνεται και είναι και ο κακός σκοτεινός. Φαίνεται ότι διακυβεύεται κάτι σημαντικό σε αυτή την ταινία. Κάνει μπαμ. Καμία σχέση με τις άλλες δύο. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν το Thor έκανε full lifting από την τρίτη ταινία του και μετά, εδώ έχει γίνει, μιλάμε, αφήστε το. Το Phase 5 επίτηδες ξεκινάει με αυτή την ταινία. Επειδή είναι πιο διάφορη για όλους λογικά. Ναι. Και βάζει αυτή την ταινία για να έχει την ευκαιρία να αναδείξει το κακό του. Το λέει και ο σκηνοθέτης ή οι σκηνοθέτες, δεν θυμάμαι που θα φτιάξουν το. Το Ant-Man θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη συνέχεια για όλο το σάγκα. Αν και το κάτι μου λέει, παιδιά, δεν το έχω ακούσει εγώ κάπου, αλλά κάτι μου λέει ότι ο One Who Remains που είναι στο Loki που τον βρίσκουνε, μετά πηγαίνει σε μια άλλη, σε ένα άλλο timeline ο Loki και συναντάει όντως τον κατακτητή. Αυτός εκεί είναι ο κατακτητής. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ο ίδιος που θα είναι στο Quantum Mania. Γιατί είδα ο Kevin Feige είπε ότι το ιδιαίτερο με αυτόν τον κακό είναι ότι είναι πολύ. Είναι πολύ. Δεν είναι ένας. Ναι, ναι. Και κάτι μου λέει, παιδιά, ότι είναι άλλος στο Quantum Mania, άλλος αυτός που θα δούμε στο Kang the Dynasty. Ναι. Και άλλος αυτός που είδαμε στο Loki. Και άλλος αυτός που μπορεί να δούμε και στη δεύτερη σεζόν του Loki. Ναι. Και λέγαμε με τον Αντρέα που είχαμε μια συζήτηση, λέγαμε ότι μπορεί μετά από αυτή την ταινία να όντως να είναι κατακτητής ο Kang, όντως να κατακτήσει το σύμπαν, όντως να νικήσει και οι επόμενες όλες ταινίες του Phase 5 να είναι σε μια φάση όπως είναι στο Star Wars η αυτοκρατορία. Ναι. Που διοικεί όλους τους πλανήτες, όλα τα τέτοια. Υπάρχουν στρατιώτες, είναι χούντα. Ναι, αυτό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω και τα Guardians και αυτά. Και στο Guardians που θα πούμε στη συνέχεια, πάλι φαίνεται κάποιος να έχει πεθάνει. Ναι. Ή τουλάχιστον να γίνεται κάτι πολύ κακό. Οπότε, πάλι δηλαδή φαίνεται πιο σκοτεινό από τα υπόλοιπα. Εγώ πιστεύω ότι θα μείνει ο τελευταίος πλανήτης που θα είναι η Γη. Το Quantum Mania κυκλοφορεί 17 Φεβρουαρίου του 2023, όπως είπαμε. Τελείο. Και πάμε στο επόμενο project, το οποίο είναι σειρά και λέγεται Secret Invasion. Και θα κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2023. Ακριβή ημερομηνία ακόμα δεν έχουμε. Για αυτό λοιπόν, ξέρουμε. Το Secret Invasion στηρίζεται στα κόμικ που κυκλοφόρησαν το 2008. Φαίνεται από κάποια leaked τέτοια που έχουν κυκλοφορήσει και δεν θυμάμαι, νομίζω έχει βγει και τρέιλερ. Ή και όχι. Όχι, νομίζω μόνο εικόνες έχουν βγει. Νέο look Nick Fury. Είναι πιο γερασμένος. Έχει άσπρη γενιάδα. Δεν έχει iPad. Έχει και τα δύο του μάτια. Θα έχει 6 επεισόδια. Ναι. Κλασικό Marvel. Πώς και θα έχει 9 επεισόδια το She-Hulk. Δηλαδή ένα διαλέξατε. Ένα διαλέξατε όντως. Να έχει 9 επεισόδια. Το She-Hulk και έπρεπε να ήταν. Το Miss Marvel. Το ζόρι θα το δούμε. Ο ηθοποιός Kingsley Benadir θα είναι ο κακός και δεν ξέρουμε ακόμη ποιος. Θυμολογείται εμφάνιση του Juggernaut. Ο Juggernaut είναι αυτός που εμφανίζεται στο Deadpool 2. Ένας τεράστιος ένα τέτοιο. Ναι. Και υπάρχει και συμμετοχή της Emilia Clarke από το Game of Thrones. Ωστή. Πλέον είναι μέλος του MCU και του MCU. Ωστή. Μπήκε στο Star Wars. Μπήκε στο Game of Thrones. Μπαίνει και στο MCU τώρα. Ναι, παίζει στην ταινία solo. Σοπαρε. Τι, πού άλλο απέξει. πού άλλο. Αμπήκε όλα, ρε. Είναι η αγαπημένη. Ε? Τι τσεχημένη. Αντρέα, είναι η αγαπημένη του Θωμά από το Game of Thrones.
Του άρεσε πολύ τότε η ηθοποιία της. Ναι, μην πεις γιατί βλέπει το Game of Thrones τώρα, μην κάνεις. Όχι, δεν κάνω spoil. Απλά να σου πω ότι του άρεσε. Εντάξει, ωραία γυναίκα μέχρι εκεί. Αυτό. Α, νομίζω. Του άρεσε καθόλου. Ναι, ναι, ωραία, ωραία. Λίγα για την. Ναι, μίλησε. Λίγα πράγμα. Λοιπόν, αυτά για το Secret Invasion. Δεν έχουν βγει και πολλές πληροφορίες. Την άνοιξη του 2023. Α, δεν έχουν δώσει ημερομηνίες. Όχι. Ελπίζω και... να μην ξαναβγεί πάλι κορονοϊός και τα πάω όλα αυτά πίσω. Θα τα λαθώ. Όλοι το ελπίζουμε αυτό. Και επίσης στο Secret Invasion θα μάθουμε και το γιατί ο Nick Fury τόσο καιρό είναι στο διάστημα και πέντε χαρταϊτό. Σωστό. Αυτό. Επόμενο project. Guardians of the Galaxy Vol. 3. 5 Μαΐου του 23 κυκλοφορεί αυτό και γι' αυτό προβλήθηκε σε private προβολή ένα teaser, ένα teaser trailer να το πω, ναι. Εντάξει, όχι teaser θεωρείται, ένα λεπτό και κάτι ήτανε, στο οποίο παιδιά ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί εμφανίζεται η Γκαμόρα. Η Γκαμόρα ή η άλλη Γκαμόρα, όχι αυτή που. Ναι. Η οποία οδηγεί τους Ravengers. Ο Peter Quill προσπαθεί να επανασυνδεθεί μαζί της. Είδε Γκαμόρα αυτός και σου λέει: Δεν πάει να είναι τώρα, όποια και να είναι. Ό,τι να είναι. Σαν τον Κοστέλα. Σαν τον Κοστέλα. Μόνο που αυτός έχει λόγο τώρα, γιατί είναι όντως πεθαμένη η άλλη Γκαμόρα. Εμφάνιση Adam Warlock του ηθοποιού Will Poulter. Να τον πω. Poulter, πείτε τον πώς θέλετε, τέλος πάντων. Ναι. Που παραλίγο να ήταν και στην προηγούμενη, στην 2. Αυτός. Ποιος είναι αυτός? Ο Warlock. Ποιος είναι ο Warlock? Πού να σου εξηγώ, τι κατά βάθος είμαι εγώ. Ένα... Δεν θα είναι ο κακός της ταινίας. Δεν θα πω παραπάνω γιατί μπορώ να κάνω κανένα spoiler και δεν θέλω. Μπορεί κάποιος να μην θέλει να μάθει, ρε παιδί μου. Okay. Ο κακός της ταινίας θα είναι ο High Evolutionary. Mm. Τον οποίο θα τον παίζει ο Herbert Edgar Wynnum. Όλα λάθος, θα το έχω πει 1000% τα ονόματα, με συγχωρείτε. Επίσης, στο τρέιλερ εμφανίζεται Baby Raccoon. Γιατί baby. Baby raccoon, γιατί μάλλον. Πώς να το πω, ψαχουλεύουν πώς ξεκίνησε. Και είναι πολύ δραματικό. What? Γιατί γενικά στο raccoon κάνανε πειράματα. Ναι. Γι' αυτό βγήκε έτσι. Ήταν κανονικό raccoon. Ναι. Μικρός. Και ήταν και πολύ ευαίσθητο. Ναι, το οποίο πρέπει να είναι πολύ δραματικό. Και γενικά είπε ο James Gunn ότι θα είναι full δραματικό. Σε αντίθεση με τα άλλα. Με όλα τα άλλα. Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι μακάρι να. Η μόνη ταινία που δεν ήθελα να είναι δραματική είναι αυτή. Ναι, ρε φίλε. Γιατί είχα. Ναι. Γέλαγα αρκετά με τις άλλες δύο. Θα είναι γιατί και φαίνεται σε μια στιγμή ο Peter Quill να είναι συντετριμμένος και να φωνάζει. Κάτι έγινε, αυτό που είπαμε και πριν, ότι γίνεται κάτι πολύ σημαντικό, κάτι πολύ κακό. Κάποιος πεθαίνει. Ναι, μάλλον. Πάλι Γκαμόρα θα είναι. Δεν νομίζω. Όχι. Όχι, εντάξει. Όχι. Ο Γκρουντ είναι μεγάλος. Θα δείτε το δηλαδή με τον. Ναι. Όχι, αλλάξει. Ο Ρακούν θα είναι, ρε. Απλά θα δείξει κάποια στιγμή που ήταν. Α, θα δείξει παλιά. Ναι, κανονικός θα είναι στην ταινία. Τέτοιος ο Γκρουτ πλέον δεν είναι μεγάλο. Ο Γκρουτ είναι μεγάλος, είναι κανονικός, είναι τούμπανος. Να πω κάτι. Στο Thor, πριν βγει το Thor 4, λέγανε ότι στο καινούριο Guardian, στο 3, θα είναι και ο Thor μέσα. Τελικά όμως στο Thor 4 έδειξε ότι χωρίζουνε. Ναι. Μάλλον από ό,τι είδα στο τρέιλερ αυτό, φαίνεται πάλι να δείχνουν το sequence από το Thor, από το Love and Thunder. Τώρα μήπως... μπορεί να το δείχνουν στο τρέιλερ, να μην υπάρχει στην ταινία. Γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή το δείξαν στο τρέιλερ θα υπάρχει στην ταινία. Που δεν είναι καν τρέιλερ. Ναι. Οπότε θα δούμε τώρα. Θα υπάρχει και ο Thor, δεν γίνεται να μην υπάρχει. Α, ναι. Θα υπάρχει, ναι. Θα κάνει καμία εμφάνιση. Ό,τι έγινε, γεια! Όπως έγινε στο Guardians. Όπως έγινε στο Guardians στο Thor. Μπράβο. Λοιπόν, αυτά για το Guardians of the Galaxy Vol. 3 και πάμε στην σειρά Echo, η οποία κυκλοφορεί το καλοκαίρι του 2023. Η Echo είναι ο χαρακτήρας που εμφανίζεται στη σειρά Hawkeye. Ναι. Ψιλοαδιάφορη σαν Όχι, ωραία. Η σειρά νομίζω έλεγες. Η χαρακτήρας, ναι. Το Hawkeye μια χαρά ήταν. Ναι. Στην ουσία είναι η villain του Hawkeye, της σειράς Hawkeye, και αποκτά τη δική της σειρά. Που και εκεί βάζουν και άλλους επίτηδες. Στην οποία Echo σειρά θα συμμετέχουν και ο Daredevil του Charlie Cox και ο Kingpin. Λοιπόν, και φεύγουμε από αυτό γιατί δεν έχουμε πολλές πληροφορίες και πάμε στο What If δεύτερη σεζόν. Ωραίο. Θα παίξει μπαλάρα το What If. Ό,τι καλύτερο. Ακούστε τώρα τι, γιατί έχουν ανακοινώσει το τι θα γίνει, τα επεισόδια. Captain Carter, ξανά. Από τα... Έχουν ανακοινώσει τι θα. Ναι, τι θα τα επεισόδια. Ναι. Αν όχι όλα, νομίζω τα περισσότερα. Α, επίσης, να διορθώσω κάτι που είπα στο βίντεο Multiverse of Madness. Η Captain Carter που εμφανίζεται στο Multiverse of Madness δεν είναι η ίδια Captain Carter που εμφανίζεται στο. Άρα υπάρχει πιθανότητα να ξαναεμφανιστεί. Ναι, όπως και όλοι, γιατί είναι άπειρο το πολυσύμπαν, οπότε. Ναι, όντως. Κανένας δεν πεθαίνει, κανένας δεν είναι αυτό. Captain Carter, όπως είπαμε, Steve Rogers ως Iron Man. Η Black Widow, η Χέλα του Thor Ragnarok, ο Young Star-Lord. Και ο Ιγκο που είναι ο πατέρας του, Scarlet Witch, Mandarin και άλλους. Υπήρχε επίσης και ένα απόσπασμα με τον Thanos να πολεμά τον Captain America του Infinity War. Έγινε μια και εκεί μια private προβολή και το τελευταίο μέρος της προβολής λάμβανε χώρα στο έτος 1602. Το Marvel 1602 είναι μια μίνι σειρά που βγήκε το 2003, 8 τεύχη, κόμικ σειρά. Η ιστορία ακολουθεί τους υπερήρωες που υπάρχουν στην εποχή της Ελισάβετ. Συμπεριλαμβανομένων των Nick Fury, X-Men, Fantastic Four, Spider-Man,
Doctor Doom και άλλων. Το What If δεν έχω γράψει ημερομηνία. Νομίζω μάλλον δεν έχει ανακοινωθεί ή έχει ανακοινωθεί και έχω. Ναι. Γράψτε από κάτω στα σχόλια, παιδιά, αν κάποιο ξέρει την ημερομηνία. Τώρα δεν την έχω εγώ εδώ πέρα. Στην ανακοίνωση, στο Comic Con, ανακοίνωσαν ότι θα βγει και τρίτη σεζόν ήδη. Έχει ανακοινωθεί και για τρίτη σεζόν. Λοιπόν, Loki Season 2. 23. Ναι, είναι σίγουρα 23. Είναι στη μέση του 23. Η πρώτη σεζόν σέταρε, όπως είπαμε πιο πριν, τον Kang τον κατακτητή. Και όπως είπαμε και πριν, πιστεύω εγώ τουλάχιστον ότι δεν θα είναι ο ίδιος Kang που θα εμφανίζεται και στα υπόλοιπα project. Αυτό. Δεν έχω κάτι παραπάνω να πω για τη δεύτερη σεζόν του Loki. Δεν έχει ανακοινωθεί και κάτι. Όσο και να έψαξα, δεν βρήκα κάτι παραπάνω δηλαδή. Αυτό. Επόμενο project. Το αγαπημένο του Αντρέα. The Marvels. Είδες το Captain Marvel? Όχι. Το οποίο κυκλοφορεί. Το δούμε τώρα. 28 Ιουλίου του 2023. Γιατί να έχει μέσα μισή σφαίρα. Λοιπόν, το The Marvel μέσα θα έχει Carol Danvers, Monica Rambeau και Kamala Khan ως Mrs. Marvel. Θα λαμβάνει χώρα στη σύγχρονη εποχή, σε αντίθεση με το πρώτο Captain Marvel που ήταν στα 80s ή στα 90s. Ή στα 80s ή στα 90s, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Από εκεί το ίδιο. Νομίζω στα 80s ήταν, τέλος πάντων. Άκου, θα σου πω τώρα, θα χαρείς πάρα πολύ. Επιστρέφουν πολλοί ηθοποιοί στο ρόλο τους από την σειρά Mrs. Marvel. Φάνη όλη η οικογένεια της Καμάλα. Θα είναι εκεί, ε! Ωραίο! Γιατί αντιδράτε έτσι. Τι κάνανε ακριβώς, σετάρανε τη μικρή τιμή Marvel για να υποστηρίξουν την Captain Marvel. Ναι, και επειδή το Captain Marvel το πρώτο έφαγε το κράξιμο του αιώνα, δεν καταλαβαίνω το λόγο, το ξαναλέω. Ναι, γιατί το Miss Marvel. Μια ταινία μου φαίνεται. Ναι, και εμένα όχι τόσο, αλλά δεν φαίνεται τόσο. Όχι τόσο χάλια. Δεν είναι, παιδί μου. Και τώρα βάζουν μέσα και το Miss Marvel και θα γίνει σκουπίδι. Δηλαδή, πόσο πιο κακό είναι το Captain Marvel από το Shang-Chi? Πόσο πιο κακό είναι? Όχι. Δεν, καλύτερο είναι το Shang-Chi, δεν το συζητάμε, αλλά πόσο χειρότερο είναι? Όχι. Δεν είναι, ρε παιδιά, πολύ μεγάλη διαφορά. Βέβαια, έτσι όπως το σετάρει στην Captain Marvel, μιλήσω για το Shang-Chi. Ωραία πάει να το πλασάρει ότι ενδεχομένως να έχουν ωραία σχέση μεταξύ τους. Προφανώς, επειδή δεν θα πήγαινε κανένας να δει το Captain Marvel 2, ναι, και μάλλον θα πήγαιναν λίγοι. Ποιος θα πάει τώρα να δει? Τώρα θα πάνε γιατί θα κάνει επιτυχία το Mrs. Marvel. Γιατί τα κοριτσάκια, οι πιο μικρής ηλικίας, τέλος πάντων. Οι όλοι μικροί θα το δούνε. Ωραία, αν θα πάμε 4 ώρα το βράδυ θα πάμε να το δούμε. Για να μην έρθουν μικρής ηλικία. Γιατί ο Αντρέας τώρα είναι μεγάλος, δεν μπορείς μικρός. Γιατί εγώ είμαι πολύ μεγάλος. Ενώ αλλιώς έρχονται πολύ μεγάλοι. Ναι. Στις Marvel. Έλατε. Αυτό γενικά για το The Marvels. Γενικά να το πούμε αυτό, μιας και πιάσαμε το The Marvels που θα έχει μέσα τη Mrs. Marvel. Γενικά η Marvel εδώ και πολύ καιρό, στο Phase 4, από το Phase 4 και μετά, όπως είπα στο Multiverse of Madness, στο Καλίγα εκεί που έχει γίνει, να το πω γιατί το είπα αυτό, έχει κάνει μια αλλαγή κατεύθυνσης. Και η αλλαγή κατεύθυνσης είναι ότι οι ταινίες που βγαίνουν φαίνεται ότι είναι πιο προσιτές προς μικρής ηλικίας κοινό. Ναι. Ότι μικραίνει πολύ ηλικιακά το πράγμα. Δεν έχει πολύ ψαγμένα σενάρια, δεν έχει βαριά σενάρια. Αν εξαιρέσει δηλαδή το Multiverse of Madness και το Loki. Που και το Multiverse of Madness δεν είχε καμιά τριλή, όχι. Και το Moon Knight. Ναι. Αν εξαιρέσει δηλαδή το Loki και το Moon Knight, που από τη φύση του δεν μπορούν να είναι απλά. Δεν γίνεται. Ναι, είναι όλα πολύ παιδικά. Ειδικά το Moon Knight. Ναι, αυτά δεν είναι για μικρούς. Αλλά τα υπόλοιπα παιδιά. Ποιο να πεις, τον Black Widow? Τον Black Widow, καλά, ναι. Τίποτα. Το Spider-Man. Το Spider-Man. Ναι. Το Thor, δεν το συζητώ. Καλά. Είναι μόνο για μικρά παιδιά. Mrs. Marvel. Miss Marvel είναι εκεί μόνο πάλι. Hawkeye. Α, και το Eternals. Εντάξει. Παίζει, φλερτάρει στη μέση. Πες και το Eternals, βάλ το και αυτό. Επειδή είμαστε κυμπάριδες. Στο Phase 5 μήπως και το φτιάξουμε αυτό. Να το ξαναφάει που ήταν. Φαίνεται ότι σκοτεινιάζει το πράγμα. Ναι. Εμείς, από κοιλιά. Εμείς τώρα όμως κάναμε εικασία ότι θα σκοτεινιάσει. Ναι, όντως. Ναι, φυσικά. Μπορεί να μην γίνει τίποτα από αυτό που είπαμε. Αν απλά... και με τον Thanos θα μπορούσε να το κάνουν ακόμα πιο πολύ από ότι ήταν. Ναι, σκοτεινιάσε με το Infinity War, ήταν full σκοτεινιάζει. Θα μπορούσε παραπάνω, γιατί άμα δεις τι έχει κάνει ο Thanos ακόμη. Ναι. Ναι, πώς δεν έχω δει. Μέχρι το Phase 3 η Marvel είχε μια ιδανική ισορροπία μεταξύ χιούμορ, αλλά και νταρκύλας και ψαμενιάς και χαρακτήρες με βάθος και. Πλέον το έχει χάσει λίγο αυτό. Έχει πάει λίγο πάνω. Πάντως είναι ακόμα πολύ αρχή. Ναι, το σάγκ ακόμη χτίζεται, δεν έχει κανένα. Ναι, αλλά το Phase 4 πολύ αδιάφορο. Εντάξει, το ακούω. Πολύ αδιάφορο. Φεύγουμε από το The Marvels και πάμε στο Blade. Στην ταινία Blade, η οποία κυκλοφορεί 3 Νοεμβρίου του 2023. Δεν έχουμε πολλές πληροφορίες γι' αυτό. Ξέρουμε τον πρωταγωνιστή. Μαχερσάλα Άλλη στον ρόλο του Blade. Δεν φέρανε το Wesley Snipes. Εντάξει. Ήθελε το παιδί, του είπε να με δω. Δεν τον θέλει. Δεν είναι μόνο ότι έχει γεράσει, είναι ότι είναι η συμπεριφορά του. Πλακώνεται με όλες, οπότε δεν είναι. Και η μόνη εμφάνιση δεν ήταν εμφάνιση. Η φωνή του ακούγεται στο μια post-credit scene της ταινίας Eternal. Μόνο αυτό. Δεν έχουμε κάποια άλλη τέτοια. Δεν έχουμε δει κάτι άλλο. Ούτε εικόνα, ούτε τίποτα. Α, και ένα πόστερ. Ανυπομονήσεις γι' αυτό. Ναι. Ναι, ο Blade είναι από τους αγαπημένους χαρακτήρες. Ανυπομονώ να το δω. Έχει τώρα... εισάξει, όχι απλά ανυπομονή. Ναι. Εγώ όμως ανυπομονώ γιατί μέσα παίζει.
Ο φίλος μας. Α, ο τέτοιος, ο Black Knight. Ναι, ο... Θα παίζει, δεν ξέρεις. Ρε φίλε, είναι δυνατόν. Τον Black Knight λέει, παιδιά. Το από το Game of Thrones τον ηθοποιό που δεν θυμάμαι τώρα. Ο Τζον Σνόου, ο Τζον Σνόου. Μπράβο, ο Χάρινγκτον, ναι. Wow, πρώτη φορά βρήκα όνομα. Μπράβο, Γιώργο, μπράβο. Φεύγουμε από αυτό και πάμε στο Iron Heart, η οποία κυκλοφορεί το φθινόπωρο του 2023. Να πω ότι θα γίνεται στη σειρά. Το έχουμε πει και στο προηγούμενο, αλλά θα το πω στα γρήγορα τώρα. Ναι, ναι. Περιστρέφεται γύρω από μια έφηβη γυναίκα από το Σικάγο που είναι εξαιρετικά ευφυής και ονομάζεται Riri Williams, ή όπως αλλιώς είναι γνωστή, Iron Heart. Μπόρεσε να ανακατασκευάσει μόνη της τη στολή του Iron Man, χωρίς όμως τη βοήθεια του Tony Stark, ο οποίος όμως καταλήγει να είναι μέντορας της στα κόμικ. Ναι, ναι. Εδώ δεν ξέρω πώς γίνεται να είναι μέντορας, γιατί είναι νεκρός. Τέλος πάντων. Αυτά για το Iron Heart. Το περνάμε στα γρήγορα γιατί δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Αν και φαίνεται ενδιαφέρον χαρακτήρας. Ναι, ναι. Και μάλλον είναι η νέα Iron Man. Πιο πολύ ανυπομονώ για αυτό πάλι για τον Blade. Και φεύγουμε και πάμε στη σειρά Agatha Covenant of Chaos. Χειμώνα 23-24 είναι αυτό. Χειμώνα, ναι. Στην μετάβαση, μάλλον προς τα Χριστούγεννα, γι' αυτό το έχουν έτσι. Το οποίο μάλλον θα είναι prequel του WandaVision. Μ' αρέσει ο χαρακτήρας της Agatha. Ναι, γιατί στο WandaVision τη φυλακίζει στο τέλος η Wanda. Και τη παίρνει και τις. Ναι, τις έχει πάρει δυνάμεις, έχει πάρει από το πότε. Πώς γίνεται να. Η Wanda προς το παρόν δεν το ξέρουμε, αλλά είναι εξαφανισμένη. Μην την εμφανίσουν εκεί, τη Wanda. Ή αυτό ή θα είναι prequel και θα μας δείξει την δημιουργία. Πώς έγινε τόσο δυνατή και πώς. Δεν νομίζω να είναι αδιάφορο πράγμα αυτό. Ναι, άμα είναι πριν πιο σχέστηκε. Όχι, δεν θέλω να το δω. Εγώ θέλω να το δω πάρα πολύ. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο χαρακτήρας και θέλω να το δω. Πώς έγινε, πώς το άμαθα όλα αυτά, τι έγινε με τη μαγεία. Καλά όλα αυτά, η Wanda τι κάνει. Ας το δείχνανε στο WandaVision. Ρε, η Wanda τι κάνει, ας τώρα την... Πάνω ένα τηλέφωνο ρε παιδιά, να φτάει λοιπόν. Εντάξει τώρα ας τη Wanda, τώρα άλλοι λένε ότι έκανε teleport την ώρα που πέφτανε τα... Καλά, ναι. Τα βράχια. Ναι, ναι, ναι. Άλλοι λένε ότι κρατούσε ομπρέλα. Σιγά πέθανε έτσι. Τα βράχια, τέτοια πράγματα. Εσύ τι λες, θα πέθανε. Εγώ λέω αυτό που λέω πάντα, το μότο μου, όποιον δεν δεις να ψοφάει μπροστά επί της οθόνης, δεν έχει ψοφήσει επίσημα. Και πάμε στο επόμενο project, το οποίο παιδιά ο Kevin Feige βγήκε στη σκηνή και το ανακοίνωσε. Α, ναι. Δηλαδή από εκεί που δεν είχαμε τίποτα, είναι η νέα σειρά Daredevil. Ναι. Η οποία ονομάζεται Born Again. Όχι, και δεν είχαμε τίποτα. Θα κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2024. Και ακούστε τώρα, παιδιά, η σειρά Daredevil δεν θα είναι τέταρτη σεζόν της σειράς από το Netflix. Δεν θα είναι καινούρια. Θα είναι. Όπως πώς ήταν το The Suicide Squad που λέγανε. Α, ναι. Δεν είναι καινούρια. Σέβεται την παλιά. Αλλά δεν είναι καινούρια. Για να μην στεναχωρήσουν κανένα. Πείτε ρε βλάκες, δεν θα είναι σαν του Netflix, γιατί δεν μπορούμε να την κάνουμε όπως του Netflix, πολύ απλά γιατί είναι στο MCU και δεν μπορούμε να την κάνουμε R-rated, θα την κάνουμε πιο soft, οπότε γι' αυτό τη λέμε Born Again. Οπότε και θα ξεκινάμε είναι... με τους ίδιους ηθοποιούς. Ξανά. Ξανά, δηλαδή πείτε το. Και θα σέβεται και θα κάνει. Για να μην κράξουν τώρα. Ναι. Το κάνουν αυτό. Δεν γίνεται έτσι. Καλά, άμα δεν είναι σκοτεινό, το Daredevil θα είναι. Σκοτεινό θα είναι, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να είναι σαν τον Netflix. Δεν θα βλέπετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. 18 επεισόδια, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. 18, ναι, εκείνη η μόνη σειρά του, μάλλον θα έχει 18 επεισόδια. Ναι, το είπε και 18 φορές ο Kevin Feige. Ναι, δηλαδή το έχει τόσο καμάρι. Ναι. Και είναι το λεγόμενο, παιδιά που είναι τη μόδα τώρα, soft reboot. Θα είναι soft reboot. Φεύγουμε από αυτό, το οποίο είναι ένα ερωτηματικό από μόνο του, και πάμε στην ταινία Captain America την καινούργια, με τον νέο Captain America του Anthony Mackie, ο πρώην Falcon, η οποία ταινία θα λέγεται New World Order, νέα τάξη πραγμάτων. Ωραίο, στην ελληνικά είναι πιο ωραίο αυτό. Και κυκλοφορεί 3 Μαΐου του 24. Πήγαμε στο 24, ορίστε. Δεν ξέρουμε τίποτα για την ταινία Captain America. Αλλά ανυπομονούμε. Σίγουρα. Μόνο μου, γουστάρουμε. Παίξει για αυτήν καθοριστικό ρόλο. Εξακολουθώ να μην θεωρώ κανένας ότι ο Falcon κέρδισε επάξια τον τίτλο του Captain America από τη σειρά. Κανένας. Εσύ, Αντρία. Όχι, εγώ είμαι αλλού. Εγώ είμαι το αντίθετο. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει δηλαδή, ο χαρακτήρας και θεωρώ ότι την αξίζει. Ποιος άλλος θα την έπαιρνε. Ο Winter Soldier. Όχι, έχει κάτι ξεχωριστό αυτός. Τώρα να πάρει και την ασπίδα. Έλατε. Ναι. Όχι, δεν θέλουμε. Να την πάρει ο τέτοιος, ο Falcon. Θα ήταν πάρα πολύ. Τόσο καιρό ο Falcon δύο πιστολάκια και βάραγε, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, μόνο πέταγε. Yeah, τώρα έχει πετάει και μια σπίδα. Α, μπράβο. Δεν έχει τίποτα άλλο αυτό. Τέλος πάντων. ο ηθοποιός είναι εκπληκτικός όμως, είναι πάρα πολύ ωραίος. Οπότε μόνο και μόνο γι' αυτό όντως και εγώ ανυπομονώ. Καλά, κάτσε να τον δούμε σε ταινίες που θα είναι και ναι, ναι, ναι. Παρόλο που σειρά τον έχουμε. Ναι, σεναριακά δεν μου άρεσε όπως τον πήγανε και τον κάνανε Captain America. Τώρα για στολές και τέτοια θα τα φτιάξει η Marvel, δεν υπάρχει περίπτωση. Μια χαρά ήταν η στολή. Ναι, ναι. Ναι. Και εμένα δεν με χάλασε. Μια χαρά ήταν η στολή. Και θα τα φτιάξουν κιόλας. Και μια και ρώτησες, κλείνει το Phase 5 με την ταινία Thunderbolts. Αυτό τι είναι. Η οποία κυκλοφορεί 26 Ιουλίου του 24. Εδώ είμαι εγώ για να σου εξηγήσω. Ναι ρε φίλε. Λοιπόν,
να πούμε γενικά τι είναι οι Thunderbolts, έτσι. Παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά ως μια ομάδα από υπερήρωες, που έγιναν όμως ήρωες για να βοηθήσουν την προστασία του κόσμου, αφού οι εκδικητές είχαν πεθάνει. Στα κόμικ, έτσι, όχι εδώ. Ναι. Βέβαια, στα κόμικ γίνεται και ένα plot twist, το οποίο δεν θα το πω, για να μην. Γιατί? Γιατί μπορεί να γίνει και εδώ και θα είναι spoil. Οπότε. Πες το. Γίνονται κακοί. Γίνονται, ναι. Ναι, αφού φαίνονται. Ναι. Μα αυτοί που παίζουν φαίνονται ότι είναι υψηλοκακοί. Ναι. Φαίνεται, ρε παιδί. Έχει δώσει. Γενικά. Το ποιο θα είναι, ναι. Ναι. Καλά, δεν. Όχι. Περίμενε. Όχι όλοι. Πιθανά, μιας και το είπατε, να το πάμε. Λοιπόν, πιθανά μέλη, έτσι. Ζήμο, Χόκαϊ, Green Goblin, Venom, Ant-Man. Α, είναι ομάδα που ήδη υπάρχουν. Θα σου πω. Γελένα, Red Hulk, Captain Deadpool, America. Winter Soldier, Taskmaster, US Agent, Abomination, ναι. America Chavez, αυτοί. Ναι. Αν και είπε ο σκηνοθέτης της ταινίας και ο Φέτζ ότι θα αποτελείται και από πολλά νέα μέλη. Που δεν έχουν σεταριστεί ακόμα. Mm. Η μισή από αυτούς είναι ψηλό anti-hero, κακή κάπως. Ναι, είναι όλοι anti-hero. Ναι, σχεδόν όλοι είναι και δεν είναι. Η Αμέρικα Τσάβες δεν είναι anti-hero. Στην ουσία, αν θα είναι, δεν ξέρω. Εγώ είπα τώρα αυτοί όλοι που σας είπα είναι χαρακτήρες οι οποίοι έχουν σεταριστεί μέχρι τώρα στο MCU και έχουν βρεθεί κάποια στιγμή στην ομάδα των Thunderbolts. Ναι. Okay. Γι' αυτό τους λέω. Μπορεί να μην είναι και μέσα. Ωραίο είναι, ρε, μ' αρέσει. Δηλαδή, οι Avengers είναι καλοί. Αυτοί είναι λίγο. Είναι λίγο Suicide Squad. Είναι αυτό που θέλουμε. Είναι λίγο Suicide Squad φάση. Ναι. Θα είναι τέτοια φάση. Που είναι και. Αλλά σκοτώνουν, τέλος πάντων. Είναι αυτό τέτοια. Που θέλουμε. Ναι. Εξαρτάται πώς θα το αποδώσουν. Καλά, γιατί. Να παίξουν τρελή μπάλα. Ναι, ναι, περιμένετε. Γιατί η DC όμως το έκανε το Suicide Squad, αλλά γενικά οι ταινίες της έχουν το R-rated στίγμα, οπότε μπορούν να στηρίξουν ένα τέτοιο project. Ναι. Η Marvel πώς θα το στηρίξει, να δούμε. Δεν ξέρω. Γιατί η Marvel έχει το Deadpool, που είπε ότι θα είναι και η μοναδική ταινία που θα μείνει R-rated. Η μοναδική ταινία. Για να τολμούσατε να το κάνετε. Άρα δεν θα είναι το Blade. Αυτό κατάλαβα εγώ. Άρα θα είναι σκοπή το Blade. Έλατε, θα μου κάνουν τώρα βρικόλακα σαν το Morbius που ήταν μπεκρής, έπινε αίμα από το τέτοιο. Μήπως έχεις 2 ευρώ να πάρω λίγο αίμα. Έτσι ήταν ο Morbius στην ταινία. Τέλος πάντων, και κλείνει με αυτή την ταινία το Phase 5 και ο Kevin Feige είχε κέφια και λέει: Παιδιά, σας είπα. Phase 6. Το τέτοιο θέλετε, Feige, θα σας πω την αρχή και το τέλος. Και Sky Media και λέει: Πρώτη ταινία που ανοίγει το Phase 6 είναι το Fantastic Four. Δυστυχώς. Το οποίο κυκλοφορεί. Τι λες, ρε. Πολύ αναμενόμενη ταινία. Είναι πολύ αναμενόμενη. Το οποίο. Επιτέλους να δούμε και μια καλή ταινία Fantastic Four. Μέχρι τώρα μόνο κουράδες βγαίνουν. Ισχύει. Και θα βγουν. Δεν ξέρεις. Fantastic Four κυκλοφορεί 8 Νοεμβρίου του 2024. Έχουμε και ημερομηνία, παιδιά. Σοπα, μέσα στο 24 ξεκινάει το Phase 6. Και ξέρουμε τον έναν πρωταγωνιστή. Ναι. Που εμφανίστηκε. Που εμφανίστηκε στο Multiverse of Madness. Θα είναι από άλλο σύμπαν. Δεν θα είναι ο ίδιος. Και θα είναι ο Τζον Κραζίσκι, που ο οποίος είναι εκπληκτικός ηθοποιός. Εμένα μου άρεσε, μου έβγαλε αυτό το vibe. Βέβαια, ελπίζω να μην είναι τόσο ηλίθιο το σενάριο όσο είναι στο Multiverse of Madness, έτσι. Ο εξωτερικός άνθρωπος στον κόσμο που είναι γκαγκά. Τέλος πάντων, ελπίζουμε όχι σε αυτό. Αλλά μόνο και μόνο γι' αυτό νομίζω μας κάνει να το δούμε. Και εγώ να φύγουμε γρήγορα από αυτά για να πάμε στο zoom. Γιατί ανακοινώθηκαν δύο ταινίες Avengers. Όπως έγινε και με το Avengers Infinity War και Endgame, έτσι γίνεται και τώρα. Θέλετε Avengers? Πάρτε τώρα. The Kang Dynasty, το οποίο κυκλοφορεί στις 2 Μαΐου του 2025, και το Secret Wars, το οποίο κυκλοφορεί 7 Νοεμβρίου του 2025. Επίσης, έχω πει μια θεωρία στο Multiverse of Madness, στο καλή κακή που έκανα. Δεν είχαν βγει ακόμα οι ανακοινώσεις και βγήκαν οι ανακοινώσεις και επιβεβαιώθηκα. Ότι όντως. Είχα πει ότι αυτό που γίνεται στο Multiverse of Madness ότι θα προκαλέσει σύγκρουση μεταξύ δύο συμπάντων. Στα κόμικ, στο Kang Dynasty, ο Kang, ο κατακτητής, μαζί με το γιο του, από το μέλλον ταξιδεύουν στο παρόν για να κατακτήσουν το σύμπαν ολόκληρο. Και οι Avengers καλούνται να τους σταματήσουν. Ωραία. Να σημειωθεί ότι ο Kang είναι ο μοναδικός villain, Marvel villain μάλλον, γιατί ακόμα εδώ δεν ξέρουμε τι θα κάνει, που όντως κατακτά όλο το σύμπαν. Τα κόμικς. Πετυχαίνει. Ναι. Το πετυχαίνει δηλαδή. Και μετά πώς συνεχίζουν τα κόμικς. Εντάξει τώρα άστο, μην το πιάσω. Το πετυχαίνει. Αλλά όλο το σύμπαν. Το πετυχαίνει, ναι. Το πετυχαίνει, είπαμε, δεν μου το συντηρεί. Ναι. Κοίταξε τώρα, και όλα πηγαίναν ωραία. Τι ωραία που ήμασταν, χαιρόμασταν. The Kang Dynasty. Και βγαίνει, παιδιά, και μαθαίνουμε ότι την ταινία αυτή θα τη σκηνοθετήσει ο σκηνοθέτης του Shang-Chi. Γιατί σε προκατελείς? Ναι, αλλά ο σκηνοθέτης του Shang-Chi δεν ήταν ένας νέος σκηνοθέτης. Ναι. Αυτό μπορεί να είναι και καλό, γιατί μέχρι 3 χρόνια μετά μπορεί να έχει εξελιχθεί. Όπως λέει και ο Γιώργος, μας μην είμαστε προκατελημένοι. Δεν είμαστε φαν του Shang-Chi εδώ πέρα γενικά.
Δεν λέμε ότι ήταν, δεν ήταν για πέταμα. Διάφορο, εμένα μ' άρεσε. Εγώ διασκέδασα. Αλλά ήταν μια ταινιούλα αυτό. Δηλαδή τώρα τα αδέρφια Ρουσό. Ναι. Ναι, ναι, εντάξει. Όταν ανακοινώθηκε ότι θα σκηνοθετήσουν το Infinity War και το Endgame, χαρήκαμε, πετάξαμε τη χαρά μας, γιατί ναι, τα Captain America είναι η καλύτερη τριλογία του MCU. Ναι. Δεν υπάρχει καλύτερη. Και επιβεβαιώθηκε κιόλας. Ήταν εκπληκτικές ταινίες και όντως κάνανε εκπληκτική δουλειά. Ναι. Τώρα το Shang-Chi, παιδιά. Εντάξει. Είναι μια ταινία της σειράς. Αυτό. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Μια ταινία που την είδες. Α, πέρασε ωραία. Θα διαβάσει ρε, μέχρι τότε η χρονοδιαβάσει να είχε, κάνει καλή σκηνοθεσία. Είχε και λίγο τα μπαντούπα, είχε και λίγο αυτό. Τώρα εκεί είναι πολύ μεγάλο το. Θα είναι πολλοί χαρακτήρες. Ναι, θα είναι περίπλοκο το σενάριο. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω μεγάλες προσδοκίες. Μακάρι το παιδί, επειδή είναι και νέος, να τα απεξέλθει και να κάνει μια ωραία ταινία και να έχουμε και έναν ακόμα σκηνοθέτη που να τον γουστάρουμε και ναι, να ναι, τον. Ναι, 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 ακριβώς. Ας μην είμαστε προκατελημένοι. Οπότε φεύγουμε από το The Kang Dynasty. Να σας πω κάτι. Θα γούσταρα περισσότερο να βάζανε την σκηνοθέτηδα του Loki της σειράς. Που έχει νταρκύλα, ναι, έχει ναι, επικούρα, έχει. Δηλαδή. Πιο πολύ θα το γούσταρα αυτό. Την Χέρον, νομίζω. Χέρον, κάπως έτσι λέγεται. Που είναι και αυτή η νέα ηλικία. Δεν ξέρω πώς επιλέγουν σκηνοθέτη. Φεύγουμε από το The Kang Dynasty και πάμε στο φινάλε του Phase 6 που θα γίνει στο εντάξει, μακρινό προς το παρόν 25, 3 χρόνια μετά. Το Secret Wars, το οποίο αποτελείται, η σειρά μάλλον, Secret Wars, είναι 12 comic books. Τα οποία κυκλοφόρησαν το 1985. Τώρα, τα comic, στα comic μάλλον, καταρχάς περιέχουν απίστευτο πολλούς κακούς. Okay. Να σας πω το γενικό όπως είναι, να σας το πω πολύ απλά για να το καταλάβετε. Στα comic εμφανίζεται ένας κακός και επειδή του αρέσουν οι σούπερ ήρωες που υπάρχουν στο σύμπαν της, στο 616, τους παίρνει όλους, παίρνει και κακούς από άλλα σύμπαντα και αυτά και τους πάει σε έναν πλανήτη, άλλον άγνωστο πλανήτη και τους λέει σκοτωθείτε. Αυτό είναι το Secret Wars. Ωραίο. Στα comic. Ο Beyonder λέγεται, ο κακός, ο οποίος δεν έχει ακόμα ούτε ανακοινωθεί. Ούτε... Βέβαια, μπορεί τώρα να σας λέω, το ξαναλέμε ναι, αυτό. Να μπορεί να μην τίποτα, έχουν σχέση ναι, με αυτό. Μπορεί να το πάνε εντελώς αλλού. Mm-hmm. Γιατί εμένα από τη θεωρία μου από το Multiverse of Madness είναι ότι μάλλον θα συγκρουστούν τα δύο σύμπαντα. Τα ναι, σύμπαντα της Marvel, το MCU, είτε με κάποια παράλληλα τύπου 838 που εμφανίζεται στο Multiverse of Madness, είτε με τη Sony το σύμπαν, το SSU. Δηλαδή να μπουν Spider-Man από εκεί, Spider-Man από εδώ, να παίζουν ξύλο όλοι αυτοί μεταξύ τους. Μπαίνουν να μπει μέσα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτός που θα σκηνοθετήσει το Secret Wars πρέπει να είναι πολύ μάγκας, γιατί μιλάμε αν είχε το Endgame πολλούς χαρακτήρες. Εδώ ναι, ναι, μιλάμε τώρα για ότι θα γίνεται χαμός. Δεν και κάτι βολήθηκαν ο ίδιος. Λοιπόν, αυτές ανακοινώθηκαν για το Phase 6. Και έχουν μείνει ακόμα 7 κενά στο Phase 6. Φαίνεται ότι θα βγουν άλλα 7 project. Όχι άλλες 7 ταινίες, θα είναι ταινίες και σειρές. Ναι, ναι. Πάμε να πούμε ποιες μπορεί να είναι. Όπως είπαμε πιο πριν, γενικά σεταρώνται πολύ μικρής ηλικίας χαρακτήρες στο MCU. Οπότε, μάλλον για μένα πάνω από 90% πιθανότητες θα έχουμε Young Avengers ταινία. Young Avengers, που θα είναι οι μικροί Avengers. Ναι, ναι, ναι. Okay, από η Kate Bishop, ας πούμε, ως Hawkeye έχει εμφανιστεί μέχρι τώρα. Τα μικρά της Wanda. Σίγουρα έχουν πει για Nova Movie. Θα βγει Armor Wars, που μάλλον αυτό θα είναι σειρά. Shang-Chi 2. 1000% θα βγει Shang-Chi 2. Ναι. Το οποίο θα παίξει και πολύ σημαντικό ρόλο για τις ταινίες που θα έρθουν. Για το, που για θα το είναι τέλος μέσα και ο Wong, ε. Ναι. Μια και είπαμε Wong, Doctor Strange 3. Ναι. 1000% θα βγει και αυτό στο Phase 6. Mrs. Marvel δεύτερη σεζόν. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Δυστυχώς. Θα βγει δεύτερη σεζόν. Και Spider-Man 4, παιδιά. Ναι. Δεν μπορεί να λείπει ο Spider-Man από αυτό. Το οποίο θα είναι το ξεκίνημα της καινούργιας τριλογίας. Ξαναπείς ότι αυτές δεν είναι σίγουρο ότι θα βγουν. Εντάξει, ναι, δεν είναι σίγουρο. Ξαναλέω ότι δεν είναι σίγουρο, ναι. Καλά, κάποιες από αυτές είναι. Δηλαδή, ναι, Spider-Man εντάξει, 4, Shang-Chi 2, Doctor ναι, ναι, Strange 3. Ναι, 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 Spider-Man 4, μου είπες την άλλη φορά ότι. Είχαμε Tom πει Holland για τον Tom Holland ότι κάνει λίγο νερά. Ναι. Λέει ότι α, και δεν γίνεται να παίζω το Spider-Man μέχρι τα 30 μου και κάτι πρόβλημα θα υπάρχει. Έχει υπογράψει επίσημα, δεν έχει υπογράψει. Δεν έχει υπογράψει ακόμα, όχι, αλλά εμένα κάτι μου λέει ότι εντάξει τώρα, θα παίξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει την καινούργια τριλογία. Μπορεί να το κάνουν κιόλας για να δημιουργούν και λίγο ίντρικα και λίγο τέτοιο. Αλλά για μένα αυτό που θέλω να πω γενικά σαν συμβουλή στον Tom Holland ότι κι άλλοι λέγανε ότι α, δεν θέλω να παίζω και αυτό και βαρέθηκα τη Marvel και τέτοιο και σταμάτησαν και. Τώρα ξαναπαρακαλάνε πάλι να μπας και τους ξαναπάνουν και ξαναξεκινήσουν και τέτοιο. Γιατί όλοι μπουχτίζουν από αυτό. Μετά τους φεύγει όμως, βλέπουν ότι πέφτει η δημοτικότητά τους και αυτά και ξαναεπιστρέφουν. Οπότε μην εκεί που είσαι σαν Spider-Man. Από αυτό έγινε γνωστός, από αυτό εδώ και ό,τι άλλο έχει προσπαθήσει κιόλας. Ναι, στην ουσία είναι ο Spider-Man μαλαρούχα. Ναι. Okay. Ναι. Επίσης, αφού έχει και baby face και γενικά φαίνεται και μικρούλης, γιατί να μην το συνεχίσει όσο μπορεί. Καλά, πόσο πήγε. Και όχι τίποτα άλλο, δεν πρόκειται να υπάρξει κι άλλος. Είναι 26, ναι. Αν και δεν νομίζω να υπάρξει κι άλλος ηθοποιός που θα παίξει 6 ταινίες Spider-Man. Δηλαδή, σε αυτό θα γίνει και το απόλυτο ρεκόρ. Δεν πρόκειται να το περάσει κανένας άλλος. 6 ταινίες γενικά.
Σε έναν ρόλο. Ισχύει. Σε έναν ρόλο, ναι. Ισχύει. Καλά, εξαιρετικά. Σε έναν ρόλο υπάρχει. Τα Fast and Furious. Όχι, σε Marvel. Καλά, αυτό. Σε Marvel είσαι στο Thor. Αυτό είπα για το Thor. Ναι, ο Thor ήδη έχει 6 ταινίες. Ταινίες, ρε. Ταινίες solo movies. Να είπατε συμμετοχή. Solo ταινίες. Solo ταινίες, ναι. Μάλλον θα φτάσει στην εξαλογία θα γίνει το Thor. Ναι, αφού βγήκε 4 τώρα. Και είπε ότι επιστρέφει κιόλας στο τέλος. Ναι. Αυτά για το MCU. Βγήκαν όμως οι κάποιες πρόσθετες ανακοινώσεις, να τις αναφέρουμε κι αυτές. Να πούμε πρώτα για τις ανακοινώσεις της DC. Που είναι το Black Adam που το ξέραμε βγήκε καινούριο τρέιλερ και τη δεύτερη ταινία Shazam. Πάλι ο The Rock βγήκε στη σκηνή του Comic Con ντυμένος Black Adam και από πίσω κανένα κεραμνός. Ρε παιδιά δεν ξέρω, αλλά όπου το εμφανίζει είναι πολύ cringe. Ναι, ναι. The Rock, δεν ξέρω. Τον συμπαθώ, τον κατασυμπαθώ, αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι το έχει παραξευτιλήσει λίγο το όλο θέμα. Και ανακοινώσει και θα αλλάξει η ιεραρχία στο DC Universe και θα κάνει. Καλά, και, ναι, ναι, και τον ρωτάγανε ποιος είναι πιο δυνατός. Ο Black Adam ή ο Superman. Και δεν απάνταγε και καλά και λέει εξαρτάται από το ποιος παίζει το Superman. Σιγά βρε. Και για τη δεύτερη ταινία Shazam, τα έχουμε πει στο προηγούμενο Batcave. Να πάτε να δείτε το προηγούμενο Batcave για λεπτομέρειες γι' αυτό. Νέο τρέιλερ βγήκε γι' αυτό στην ουσία, δεν βγήκε κάτι καινούριο. Α, επίσης μια πολύ ωραία πληροφορία. Σας άρεσε το Snyderverse. Γουσταρές, μπράβο, να ξέρεις ότι βγήκε ο εκπρόσωπος της DC και ξεκαθάρισε ότι δεν θα έχουμε υλικό άλλο από το Snyderverse, τέλος. Τους ακύρωσε, τέλος, δεν πάνε να γράφουν και να φωνάζουν και να κάνουν, παιδιά λέει, τέλος, δεν θα ασχοληθούμε ξανά λίγο με αυτό. Εγώ επειδή γουστάρω πάρα πολύ το Snyderverse, παρόλο που με κάποιες ταινίες έχω κάποια θέματα, ναι. Το Justice League, το Snyder's Cut ήταν εκπληκτικό. Αυτό μου άρεσε εμένα, ναι. Μου άρεσε την Darkilla που πήγε να περάσει, μου άρεσε αυτή η κατήθεια, αυτό το τέτοιο, το γούσταρα πάρα πολύ, οπότε θα ήθελα να συνεχιστεί. Ας δούμε το θετικά. Πάνε να ξεκινήσουν κάτι καινούριο. Ναι. Okay. Ναι. Μακάρι να πετύχει να έχουμε να δούμε και από εκεί. Να δούμε τι θα είναι αυτό. Άρα αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι και η ταινία The Flash που βγαίνει, αν βγει ποτέ με αυτά που κάνει ο Ezra Miller που πλακώνεται στις pub, και το καινούργιο Aquaman, ναι, η ταινία, και το Shazam και, ναι, το Black Adam. Βασικά το Black Adam μπορεί να μην είναι στο ίδιο στο DCU. Δεν ξέρω τι κάνουν. Εφόσον δεν θα συνεχίσουν το Snyderverse, τι πάνε, ποιο DCU τότε, τέλος. Ναι. Τι DCU. Αφού η Justice League που ανήκει σε αυτό το τέτοιο, τέλος πάντων, DC δεν βγάζει άκρη. Και ανακοινώθηκαν και άλλα δύο. Έγιναν και άλλες δύο μεγάλες ανακοινώσεις. Το πρώτο είναι η ταινία D&D, Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves, η οποία κυκλοφορεί 3 Μαρτίου του 2023. Στηρίζεται στο παιχνίδι στο οποίο στηρίζεται και το Stranger Things. Ναι. Πρωταγωνιστούν οι Hugh Grant, Reggie Zen Page, Michelle Rodriguez, Chris Pine, Justin Smith και Sophia Lillis. Πολύ καλή ηθοποιία, ωραίο cast. Είδε το τρέιλερ, το είδε του Dungeons and Dragons. Ναι, το είδανε. Ήταν μια μίξη τα χρονικά της Νάρνια με Lord of the Rings και Thor από Waititi. Δηλαδή, humor, rock, soundtrack από πάνω, αλλά με κάστρα και τέτοια και ζώα τεράστια και τέτοια. Δηλαδή, ήταν μια μίξη αυτών. Δηλαδή, αυτό τώρα θα είναι πολύ χάλια ή θα είναι ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα για μια τριλογία, ας πούμε, πιστεύω. Ωραία θα είναι. Δεν ξέρω, έβγαλε κάτι θετικό. Έβγαλε κάτι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο vibe. Και τελευταία ανακοίνωση είναι η σειρά Lord of the Rings. Βγήκε trailer, η οποία σειρά είναι το πρώτο trailer που βγαίνει. Ναι. Είναι το πρώτο. Αυτό πότε βγαίνει, τώρα δεν βγαίνει. Αυτό βγαίνει το Σεπτέμβριο. 2 Σεπτεμβρίου. Ναι. Στο Amazon Prime θα βγει για όποιον δεν το γνωρίζει. Και μέχρι τώρα βλέπαμε τις εικόνες και τα teasers που βγαίναμε και αλλάζαμε στενό. Ναι, μιλάμε, ναι, ήταν, ναι, μια ιδέα και μισή. Και βγαίνει αυτό το trailer. Και τα άλλαξε όλα. Και είναι λες και από άλλη σειρά. Δηλαδή, όντως φαίνονται τα εκατομμύρια που λένε που κάνανε, ναι, ρεκόρ. Κάτι βουνά από νεκροκεφαλές, έδειχνε σκοτεινιά. Μπάρλοκ στο τέλος. Ναι. Παιδιά, είναι επικό. Φαίνεται επικό. Πάλι καλά. Αναζωπηρώθηκαν οι ελπίδες μας και έχουμε όρεξη και. Τα teaser ήταν απέσια. Τα teaser ήταν. Ειδικά μερικές στιγμές ήταν πολύ ψεύτικες. Κάτι μου λέει ότι το έκαναν επίτηδες. Ήταν επίτηδες τόσο απέσια. Για να, για να γίνει ντόρο. Για να γίνει ντόρο. Παιδιά, είναι η μέρα με τη νύχτα. Ναι. Πω, δόξα το Θεό. Σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα. Ναι, είμαστε και όλοι φαν του Lord of the Rings. Οπότε, δηλαδή, θέλαμε. Να μην πάρει και τσάπα τα λεφτά, όχι τίποτα άλλο. Να συνεχιστεί. Αυτά. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε. Γενικά να κάνουμε κουβεντούλα όπως πάντα. Ευχαριστώ πολύ τα παιδιά που ήταν εδώ πέρα παρέα μου. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο Batcave. Το οποίο να το πούμε δεν έγινε στο Batcave, γιατί εδώ υπάρχει air condition, παιδιά. Ενώ μέσα θα βγάζαμε την μπέμπελη. Αυτά. Φιλιά πολλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Τα λέμε.